Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Ελεύθερον το Εύψυχον, η οποία σημαίνει ότι για να είσαι ελεύθερος πρέπει να είσαι και γενναίος. Και το σημερινό θέμα, ένα πολύ ιδιαίτερο, το οποίο εκτιμώ ότι ενδεχομένως δεν έχει παρουσιαστεί ξανά σε ελληνική τηλεόραση, είναι το πώς οι Φράγκοι μας έπεισαν ότι το Βυζάντιο δεν είναι ελληνικό. Ο προσκεκλημένος μου, ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, βεβαίως έχει εμφανιστεί άλλες δύο φορές στο σταθμό μας, είναι ο κύριος Ηλίας Καλλιόρας, ο οποίος είναι συγγραφεύς, καθηγητής και πρώην βουλευτής Φθιώτιδος. Ο κύριος Καλλιόρας έχει τρία μάστερς μάλλον και δύο διδακτορικά και έχει εξειδικευθεί στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο στον τομέα της διεθνούς πολιτικής οικονομίας. Μαζί λοιπόν θα αναλύσουμε το θέμα που σας προανέφερα και ευθύς αμέσως τον καλωσορίζω. Κύριε Καλλιόρα, είναι μεγάλη τιμή και χαρά που σας έχουμε κοντά μας. Διπλή χαρά και διπλή τιμή για μένα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Σε λίγες μέρες θα φτάσει στα χέρια μας το νέο σας βιβλίο με τίτλο «Ρωμιοσύνη, το οδυπορικό της Ρωμανίας Βυζαντίου». Πείτε μας κάτι γι' αυτό. Καταρχήν ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Μεγάλη χαρά που σας έχουμε. Και επίσης μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω στους ανθρώπους, στο κοινό σας, το αγαπητό σας κοινό, το οποίο θα μάθει σήμερα λίγα πράγματα από έναν ταπεινό άνθρωπο. Πολύ σημαντικά όμως πράγματα, να τονίσω. Αυτό θα το πείτε εσείς, θα το κρίνουν οι άνθρωποι, εγώ μιλάω για την ταπεινότητα. Πρώτα απ' όλα, πράγματι, με αξιώνει ο Θεός και βγαίνει ένα βιβλίο, το οποίο είναι το 10ο στη σειρά, σαν συγγραφέας, το οποίο ασχολείται με τη Ρωμιοσύνη. Ρωμιοσύνη σημαίνει ορθοδοξία. Ορθοδοξία σημαίνει Ρωμιοσύνη. Αν ο Θεός είχε ένα νόμισμα στη γη, αυτό το νόμισμα στη μία πλευρά θα είχε την Αγία Σοφιά και από την άλλη μεριά θα είχε την Ελλάδα. Πολύ δηλαδή, σημαντικό. Ρωμιοσύνη και ορθοδοξία είναι ένα νόμισμα του ουρανού εδώ στη γη. Γι' αυτό λοιπόν παίρνω πολύ μεγάλη χαρά που βγάζω αυτή την έκδοση, αυτό το βιβλίο, όπως είπατε, το οποίο το βγάζει η εκδόσεις, το Αγαθός Λόγος. Μάλιστα. Μιλάμε και για το στυλ Ορθοδοξίας και έναν εκλεκτό μου φίλο, του Διονύση το Μακρύ, ο οποίος το επιμελείται το βιβλίο από πλευράς έκδοσης, και το βιβλίο αυτό δείχνει την ιστορία που μας έχουν κρύψει. Εδώ λοιπόν αυτό το βιβλίο, όταν κάποιος θα το διαβάσει, θα πάθει ένα ίσως και πενταπλό σοκ. Το πρώτο που θα πάθει σοκ είναι ότι πόσα πράγματα είναι κρυμμένα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα αισθανθεί ότι είναι ένα μικρό τίποτα σε ό,τι έχει σχέση με τη γνώση γύρω από το θέμα αυτό. Και δεν είναι μικρό το θέμα, διότι όταν μιλάμε για Ρωμιοσύνη και την, όπως λέει και ο τίτλος του βιβλίου, το οδυπορικό της Ρωμανίας Βυζαντίου, θα καταλάβει ότι αυτά τα 1123 χρόνια, από το 330 11 Μαΐου μέχρι τις 29 Μαΐου του 1453, είναι τα πιο ένδοξα χρόνια όπου γράφτηκε η πιο ένδοξη ιστορία από τους πιο ένδοξους ανθρώπους που αυτοί είναι όλοι πρόγονοί μας. Εκεί λοιπόν θα πάθει το τριπλό σοκ. Ακριβώς. Και εκεί θα καταλάβει, κύριε Βασιλιάδη, πώς οι Φράγκοι, οι Δυτικοί δηλαδή, η Φραγκία, που ήταν κράτος κανονικό, ήταν, από τη μία μεριά ήταν η Ρωμανία και από την άλλη η Φραγκία, θα καταλάβει λοιπόν πολλές αλήθειες που είναι κρυμμένες. Και στο τέλος, μόλις τελειώσει το βιβλίο, όσοι είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι θα δακρύσουν και θα δοξάσουν το Θεό άλλη μια φορά. Όσοι δεν είναι πιστοί και απλά τους ενδιαφέρουν τα κοσμικά, ιστορία δηλαδή, θα πούν «Μωρέ, τόσα πράγματα δεν ήξερα». Γιατί το είπα και εγώ μέσα μου. Με τρία μάστερ και δύο διδακτορικά και να μην ξέρω τους γονιούς μου. Γιατί το βιβλίο αυτό τι γράφει μέσα. Και κλείνω με αυτό το ερώτημά σας. Αυτό το βιβλίο ενώνει την κλασική Ελλάδα με τη σημερινή Ελλάδα. Διότι μας κλέψαν την ιστορία. Πώς μας κλέψαν. Ο συνδετικός κρίκος ουσιαστικός που είναι το Βυζάντιο, το λεγόμενο Βυζάντιο, που δεν είναι Βυζάντιο ουσιαστικός. Θα το πούμε και αυτό. Ναι. Είναι μέσα σε αυτή τη λογική των ερωτήσεων, δηλαδή που είμαι σίγουρος θα με ρωτήσετε. Ακριβώς. Είμαι βέβαιος, γιατί το ήδη με ρωτήσατε εμείς. Εδώ λοιπόν, εμείς οι Έλληνες ξέρουμε ότι είμαστε από τη μία μεριά ο Περικλής και από την άλλη μεριά ο Κολοκοτρώνης. Δηλαδή,
η αρχαία Ελλάδα, του λέω με ένα όνομα, μπορούμε να βάλουμε χίλια ονόματα και μετά να προσθέσουμε Μακρυγιάννηδες κλπ. Στα σύγχρονα χρόνια. Δηλαδή εμείς ουσιαστικά, σε αυτό το βιβλίο και αυτό αναδεικνύω, από το 400 π.Χ. μέχρι το 1453, δηλαδή χανόμαστε εντελώς και μετά χανόμαστε άλλα 400 χρόνια παραπάνω στη σκλαβιά με την τουρκοκρατία. Και όλα αυτά είναι κενό. Βάλαμε ένα χ σε αυτά, δηλαδή. Τα σβήσαμε. Μας τα σβήσαν, λοιπόν. Μας τα σβήσαν, θα το απαντήσουμε όλα αυτά με γρήγορο τρόπο. Πολύ σωστά. Και το βιβλίο αυτό αναδεικνύει και λέει ότι αυτά τα χρόνια είναι πιο σημαντικά και από την αρχαία Ελλάδα. Προσέξτε τι σας λέω, με τα λόγω γνώσης. Και σας το λέω και σαν αγιορείτης. Δηλαδή, που το έψαξα από τα πνευματικά. Δηλαδή, δεν μιλάω σαν καθηγητής διεθνών σχέσεων που είμαι. Σας μιλάω και σαν καθηγητής διεθνών πνευματικών σχέσεων. Έτσι λοιπόν μας βήσαν αυτά τα χρόνια, τα οποία είναι πιο σημαντικά από την αρχαία Ελλάδα και από τη σύγχρονη Ελλάδα. Διότι αυτά θα μας κρατήσουν στα γεγονότα που έπονται τώρα, είμαστε σε εξέλιξη. Και θέλω να σας πω και ένα τελευταίο γι' αυτό, για την αξία του βιβλίου, ότι αυτή η πραγματικότητα θα τη δουν οι άνθρωποι μετά τα γεγονότα. Το βιβλίο εγώ στο μυαλό μου το έγραψα μετά τον πόλεμο τον Ιλιοτουρκικό που είναι μέσα στον επόμενο χρόνο, τον παγκόσμιο που θα είναι 1, 2, 3 χρόνια από σήμερα και τελειώσει. Εγώ αυτό το βιβλίο το έβαλα στο νου μου ότι το γράφω μετά ακριβώς την τελευταία μέρα που θα λήξει ο παγκόσμιος πόλεμος, που θα είναι Παρασκευή 3 το μεσημέρι. Γι' αυτό το έβγαλα το βιβλίο. Και όσοι προλάβουν τώρα. Πολύ σημαντικό. Και για να ξεκινήσουμε να πούμε τι σημαίνει καταρχάς η λέξη Ρωμιοσύνη και από πού προέρχεται ο όρος. Κοιτάξτε, Ρωμιοσύνη βγαίνει από την Νέα Ρώμη. Όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος, που είναι ο μόνος άνθρωπος στη γη που δεν έχασε ποτέ πόλεμο, είναι ο μόνος που ήταν μονοκράτορ Ανατολής και Δύσης, ο μόνος, είναι ο μόνος που δεν έχασε εμφύλιο ή κανονικό πόλεμο ποτέ του, με το Τούτονίκα που εμφανίστηκε, το όραμά του ξέρουν όλοι αυτό, και είναι ο μόνος άνθρωπος που διοίκησε και ήταν και ταυτόχρονα Άγιος. Τα χρόνια λοιπόν της Ρωμανίας και το Ρωμιοσύνη βγαίνουν από τη λέξη Νέα Ρώμη. Όταν μετέφερε την παλιά Ρώμη, την πρωτεύουσα και την εγγενίασε 11 Μαΐου το 330 ο Μεγάλος Κωνσταντίνος και πήγε και δημιούργησε τη Νέα Ρώμη, φυσικά άμα είσαι από την Αθήνα λέγεσαι Αθηναίος, άμα είσαι από τη Νέα Ρώμη λέγεσαι Ρωμιός. Άρα λοιπόν αυτή η Ρωμή και η Ρωμιοσύνη βγαίνει από τη Νέα Ρώμη. Διότι δεν ισχύει η παλιά Ρώμη, έφυγε από το σκηνικό. Διότι η παλιά Ρώμη, μάλιστα, που ξεκινάει από το 735 π.Χ. και ιδρύεται η Ρώμη και φτάνει μέχρι το 476 μετά Χριστόν, όταν ο Οδόακρος νικάει τον τελευταίο Ρωμαίο της παλιάς Ρώμης αυτοκράτορα, το Ρωμίλο Αυγουστίνο. Ο Ρωμίλος Αυγουστίνος ήταν ο τελευταίος μέχρι το 476 και μετά σβήνει. 476. Εμείς λοιπόν το 330, λίγο πιο πριν, 100 τόσα χρόνια, λίγο μέσα χιλιάδες χρόνια, εννοώ, ήδη έχει μεταφερθεί πρωτεύουσα. Και το Ρωμιοσύνη βγαίνει από τη λέξη Νέα Ρώμη, Ρωμιός που σημαίνει Ορθόδοξος, Ρωμιοσύνη που σημαίνει Ορθοδοξία. Και αν πας λοιπόν παραπέρα και πεις Ελληνορωμή, σημαίνει Ελληνορθόδοξη. Και πάει λέγοντας. Μάλιστα. Και γιατί σήμερα εμείς σε ποσοστό 95% δεν γνωρίζουμε την έννοια, τη σημασία και τη χρήση της λέξης Ρωμιοσύνη, τι και πώς εξηγείται αυτή η σοβαρότατη ανομαλία ή γεγονός? Κοιτάξτε, θα τα αναπτύξουμε στη συνέχεια, πρώτο Θεός. Αυτό όλο το θέμα ξεκινάει από δύο παράγοντες. Δηλαδή, δύο είναι οι πυλώνες οι οποίοι κρατούν αυτό το σκιερό σημείο. Ο ένας, ο πυλώνας, λέγεται Φραγκία, το οποίο θα το αναπτύξουμε στη συνέχεια με λεπτομερέστερο τρόπο για να καταλάβει ο κόσμος πού το πάμε, δηλαδή με την έννοια του σεβασμού προς τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν και όχι μόνο. Και ταυτόχρονα πίσω από αυτό κρύβουν τη μία λέξη, την Ορθοδοξία. Δηλαδή όλο αυτό το σκηνικό έγινε γιατί στην ιστορία του κόσμου υπήρξε μόνο μία αυτοκρατορία, η οποία ήταν και Ορθόδοξη. Η ελληνική Ορθόδοξη αυτοκρατορία, επειδή είναι ελληνική και επειδή είναι Ορθόδοξη, γι' αυτό και τη διαγράψαν. Αν ήταν τίποτα μασονική, αν ήταν τίποτα ηλουμινάτικη, αν ήταν τίποτα θεοσοφιστική της Μπλαβάτσκι, θα ήμασταν σήμερα στο Χόλιγουτ, θα παίζαμε όλες τις ταινίες. Δεν έχει παιχτεί καμία ταινία στο Χόλιγουτ, καμία σειρά δεν έγινε, τίποτα. Δηλαδή το μυστικό εδώ είναι το μίσος κατά των Ελλήνων,
και κυρίως κατά της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό λοιπόν εξηγείται όλο αυτό το σκίασμα της ιστορίας μας, διότι δεν θέλουν να ακούνε ότι υπήρξε η μία η Ορθόδοξη η Ελληνική Αυτοκρατορία, διότι τότε ήταν η Ελληνική Αυτοκρατορία της Ρωμανίας. Και γιατί ήταν ελληνική? Γιατί ήταν ελληνική γλώσσα, ελληνική θρησκεία. Για να είσαι Ρωμιός τότε, στα χρόνια εκείνη της Ομοσπονδίας των Κρατών, ο Σέρβος ήταν Ρωμιός, ο Αλβανός, ο Ιλυριός δηλαδή, ήταν Ορθόδοξος. Γι' αυτό και έχουν και τη σημαία σήμερα από τον Σκεντέρμπη. Δεν τα αναπτύσσουμε, δεν έχουμε χρόνο. Ο Αρμένιος μίλαγε και σκεπτόταν ελληνικά. Όλοι ήταν Ορθόδοξοι. Ο Ορθόδοξος Αρμένιος που στην Αμερική σήμερα. Ναι. Όλοι μιλάνε αγγλικά. Μάλιστα. Και ο πεθερός μου εμένα μιλάει τα αγγλικά επειδή μένει εκεί. Σωστά. Το ίδιο συνέβαινε και σε τότε, διότι είναι μια μεγάλη ομοσπονδία. Αυτό λοιπόν το μίσος κατά των Ελλήνων που ήταν Ορθόδοξοι. Αυτό κρύβει την απάντηση. Και να σας ρωτήσω, μιλάτε για την αυτοκρατορία αυτή του... τη Βυζαντινή, εν πάση περιπτώσει, όπως έχει επικρατήσει να τη λέμε. Σωστά. Αν ρωτήσει κάποιος με του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τι δεν ήταν αυτοκρατορία τότε? Κοιτάξτε, ναι. Αυτό είναι τρομερό ερώτημα που κάνετε. Ο πρώτος Ρωμιός Ορθόδοξος είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Οι Έλληνες, αυτό είναι το μίσος τώρα. Εσείς τώρα ξύσατε τη μεγαλύτερη πηγή, χωρίς να, ίσως να το καταλάβετε, με συγχωρείτε γι' αυτό. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ο μόνος τον οποίον η Αγία Γραφή, αν διαβάσουμε στους Μακαβαίους, παράδειγμα, γράφει για τον Αλέξανδρο τον Μακεδόνα. Ένα ολόκληρο κείμενο. Μάλιστα. Ένα ολόκληρο αφήγημα από την Ιερά Αγία Βίβλο μας. Δηλαδή η Αγία Βίβλος μας λέει, από την Παλαιά Διαθήκη βεβαίως, ότι αυτός είναι Έλληνας και τον λέει Μακεδόν και το λέει, γιατί έχουμε τη διαμάχη τώρα, και ο οποίος έχει το μεγαλύτερο κράτος, δηλαδή ο μεγαλύτερος στρατιλάτης όλων των αιώνων, προ Χριστού, και προσέξτε θα σας πω τώρα, και ο πρόδρομος της Ορθοδοξίας ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Και αυτός έχει το μεγαλύτερο κράτος, που άμα κοιτάξει σήμερα στο ίντερνετ κάποιος τις εικόνες του κράτους του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του κράτους του Μεγάλου Κωνσταντίνου, θα πάθει σοκ. Διότι αυτά ήταν τα δύο μεγαλύτερα κράτη τα οποία είναι ελληνικά. Το ένα το γράφει η Αγία Γραφή και δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, είναι ή όχι, για αυτούς που είναι πιστοί. Για τους άλλους, θα κάνουμε κουβέντα για την κουβέντα. Και όσον αφορά το Μέγα Κωνσταντίνο, είχε το κράτος του, το οποίο περιλάμβανε όλη τη σημερινή Ευρώπη μέχρι την Ισλανδία, μέχρι την Περσία, όλη τη Βόρεια Αφρική και μέχρι τον Κάφκασο και μέχρι το σημερινό περίπου Λευκορωσία. Δηλαδή το κράτος του δεν είχε τέτοιο συναπάντημα. Όλοι, κοιτάξτε το χάρτη, ήταν όλο Ελλάδα. Ναι. Όλοι αυτοί δηλαδή μιλούσαν ελληνικά, οι Ορθόδοξοι. Γι' αυτό λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία η ερώτησή σας είναι το Μέγα Αλέξανδρο, γιατί είναι ο πρόδρομος της Ορθοδοξίας. Πώς το ξέρουμε? Γιατί η Κοινή Διαθήκη πώς γράφτηκε? Ήρθε ο Μέγας Αλέξανδρος, πρόνοια Θεού είναι, για να φέρει την ελληνική γλώσσα να γραφεί η Καινή Διαθήκη, ο νέος κόσμος, με ελληνικά. Γι' αυτό γράφτηκε απευθείας στην ελληνική γλώσσα. Και γι' αυτό ήρθε στη Γαλιλαία, γι' αυτό ίδρυσε τη Δεκάπολη, γι' αυτό και όλοι οι πλην του Ιούδα ήταν από Έλληνες μητέρες, οι μαθητές του, η Γαλιλαία, διότι ήταν απόγονοι από το Μέγα Αλέξανδρο, αν φτάσουμε δηλαδή μέχρι τη μάχη στο Άκτιο στο 31 μετά Χριστόν και φτάνουμε την τελευταία που είναι η αυτοκράτηρα η Κλεοπάτρα με τον Αντώνιο, που εκλείπουν 31 η μάχη στο Άκτιο, 30 π.Χ. Χριστού, ναι. Εκλείπει και η Κλεοπάτρα. Αυτοκτονεί ο ένας, τη σκοτώνουν την άλλη, είμαι φιδάκι, δεν ξέρω, μαύρο φίδι που γράφει ιστορία ότι η ίδια αυτοκτόνησε, δεν έχει σημασία. Εκεί λοιπόν χάνεται η ιστορία των Μακεδόνων σαν ελληνιστική χρόνια. Αυτή η χρόνια ελληνιστική, η Αντιόχεια τότε είχε 500.000 κόσμο. Η Αλεξάνδρεια, άλλους 500.000. Μάλιστα. Δηλαδή αυτά ήταν τρομερά κέντρα και αυτά τα κρύψαν. Σβήσαν αυτά την ιστορία, δεν λέει κανένας τίποτα. Mm-hmm. Ενώ εμείς δηλαδή από τον Περικλή περνάμε στους ελληνιστικούς χρόνους και μετά έρχονται στο μηδέν που έρχεται ο Χριστός και έρχεται ο Απόστολος Παύλος, έτσι στη Θεσσαλονίκη το 33 που γίνεται η Σταύρωσή του. Από το 33 μέχρι το 330 είναι περίπου 300 χρόνια, χοντρικά μιλάμε. Μέσα σε αυτά οι Έλληνες είναι αυτοί που δίνουν το περισσότερο αίμα, εννοώ δηλαδή αίμα σαν μαρτύρων αίμα, προς τη δόξα του Κυρίου. Και αυτοί είναι που έχουμε τους περισσότερους νεκρούς μάρτυρες στον ουρανό, στη θριαμβεύουσα εκκλησία, δεν μιλάω τη σημερινή εκκλησία
που είναι ειδικούς σε εκκλησία, μιλάω για τη θριαμβεύουσα των κοιμωμένων που είναι πιο ισχυρή από τούτη, τη σημερινή, ακριβώς, λογικά. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν μέσα σε αυτήν την ιστορία ο ένας στρατιλάτης πάνω στον ουρανό είναι και ο Μέγας Αλέξανδρος, γιατί έγραψε την ιστορία ως όπως ήρθε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος για τον Χριστό, αυτός ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Αυτός ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Μάλιστα. Μάλιστα. Πείτε μας λίγα λόγια της ιστορικής διαδρομής της Ρωμανίας Βυζαντίου, όπως εσείς μας το λέτε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε. Ενδεχομένως τώρα με την ερώτηση που σας έκανε το Μέγα Αλέξανδρο, ναι, να απαντήθηκε εν μέρη αυτό το ερώτημα. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε. Κοιτάξτε να σας πω. Αυτό που, ναι, θέλω να πω σε αυτή τη, ας το πούμε, γρήγορη ερώτηση, σας δώσω μια γρήγορη απάντηση. Πρέπει οι άνθρωποι να καταλάβουν, οι Έλληνες, μου δίνετε την ευκαιρία με το ερώτημά σας, να καταλάβουν ένα πράγμα. Γιατί τώρα θα μπουν τα γεγονότα σε πιο μεγάλη ένταση και θα γίνουν οι μάνες πιο πρόωρα, που λένε οι πατέρες. Πρέπει να θυμόμαστε ένα πράγμα, ότι η θριαμβεύουσα εκκλησία, δηλαδή αυτή που έχουμε εμείς, διότι όλοι οι Έλληνες έχουν από ένα Άγιο σε ευθεία γραμμή αίματος. Όλοι, ανεξαιρέτως. Διότι είναι, επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο γκρουπ πάνω στον ουρανό είναι από ελληνικό αίμα. Και αυτό πρεσβεύει, μεσητεύει για μας. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι οι Έλληνες, αυτό που έχουν σαν μεγαλύτερο αγαθό, αυτό το οποίο δηλαδή μας έδωσε ο Θεός σαν μεγαλύτερο δώρο σε εμάς τους Έλληνες, είναι ένα, η Ορθοδοξία. Και αυτή η Ορθοδοξία θα αναδειχθεί τώρα. Δηλαδή ο Κύριος, Ιησούς Χριστός, θα φέρει την Ορθοδοξία και θα την κάνει μια νέα παγκόσμια θρησκεία μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο που θα... Δηλαδή θα την επιβάλλει ποιος, ο φόβος, ναι, ο οποίος θα υπάρξει και θα λείψει το 1/3 του πλανήτη στον πόλεμο αυτό, ο οποίος ήδη είναι εν εξελίξη. Πολύ ωραία. Υπάρχει σύνδεση της Ρωμανίας με το παρελθόν, δηλαδή ποιος είναι αυτός ο σύνδεσμος μεταξύ Ρωμανίας Βυζαντίου με την αρχαία Ελλάδα, με τους ελληνιστικούς χρόνους? Κοιτάξτε να δείτε. Ο σύνδεσμος αυτός είναι τριπλός. Αναφέρθηκα πριν στο Μέγα Αλέξανδρο που με ρωτήσατε. Ναι. Να το συνδέσω και να πω ότι αυτά τα χρόνια που οι Έλληνες χάνονται και θεωρούμε εμείς ότι χανόμαστε, δηλαδή ουσιαστικά η Ελλάδα εκλείπει το 146 π.Χ. Εκλείπει, ναι, και μένουν δηλαδή κάποια μικρά χαλάκια, έτσι, ναι, γεωγραφικής ένωσης, γεωγραφικές ενότητες, εδώ και εκεί σκόρπια, αλλά κάτω όμως από τη Ρώμη και τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτά τα χαλάκια κράτησαν την Ελλάδα, κράτησαν την ιστορία της, κράτησαν τη γλώσσα μας. Δηλαδή εγώ και εσύ, κύριε Βασιλιάδη, σήμερα μιλάμε τη γλώσσα που μίλαγε ο Μέγας Αλέξανδρος, τη γλώσσα που μίλαγε ο Περικλής, τη γλώσσα που μίλαγε η Κλητεμνήστρα με τον Αγαμέμνονα, τη γλώσσα που μίλαγαν οι Τρώες, τη γλώσσα που μίλαγαν, διότι οι Έλληνες είναι πριν στη Ρώμη, είναι 1500 χρόνια πριν στη Ρώμη. Ακριβώς. Η Ρώμη έχει Έλληνες πριν γίνει η Ρώμη το 753, εμείς είμαστε 1500-1600 χρόνια πριν από αυτούς, όπως και είμαστε και πριν 2000 περίπου χρόνια, με 1700 χρόνια πριν στη Μικρά Ασία, πριν τους Τούρκους. Γιατί οι Τούρκοι, είτε οι Σελτζούκοι που ήρθαν τον 11ο αιώνα, είτε το 13ο-14ο αιώνα που εμφανίζονται οι Μωαμεθανοί, που είναι οι σημερινοί οι Τούρκοι, εμείς είμαστε, αν πάμε στην Τρία πίσω στο 1100 τόσο π.Χ. και προσθέσουμε τα χρόνια, μιλάμε 2000 χρόνια, είμαστε πριν, γιατί λέει ο Ερντογάν, λέει ο τόπος μας. Ρε παλιά άνθρωποι, ποιος τόπος είναι αυτός? Εμείς το έχουμε αυτό το κομμάτι της γης ποτίσει και με αίμα μετά, 2000 χρόνια πριν έρθεις εσύ από τη Μογγολία. Έρχεσαι εσύ ο Μογγόλος να μου πεις εμένα, ναι, που το έχεις αυτά τα χρόνια με αυτόν τον τρόπο που έχεις αυτή την ιερή γη? Και πώς εξηγούνται αυτές οι μη γνωστές, άγνωστες θα έλεγα, δηλαδή κρυμμένες και χαμένες σελίδες της ιστορίας μας? Πείτε μας για τη ρίζα του κακού. Ποια είναι η ρίζα των ανατροπών και της σκιάσεως των πραγματικών γεγονότων? Κοιτάξτε να δείτε. Σας είπα πριν κάτι και θα το επεκτείνω. Διότι αυτό είναι, ποιο είναι το σκίαστρο όλης της υπόθεσης. Ακριβώς. Το σκίαστρο αυτό λέγεται φραγγεία, λέγεται Δύση. Το μίσος της Δύσης που υπάρχει κατά της Ελλάδος, και θα κάνω μια μικρή παρένθεση, επιτρέψτε μου εδώ. Φυσικά. Το μίσος που έχει, αν σήμερα οι Φράγκοι, δηλαδή τι εννοούμε Φράγκοι, η παλιά Φραγγεία είναι η παλιά ΕΟΚ.
Η παλιά ΕΟΚ είναι η παλιά Φραγκία. Είναι η Γαλλία, η Γερμανία και η κεντρική Ευρώπη. Αυτή είναι η Φραγκία. Αν ανοίξει κάποιο το ίντερνετ και δει τη Φραγκία, χτυπήσει η Φραγκία, θα δει τη Φραγκία σαν κράτος. Και θα δει και Ρωμανία από εδώ. Αυτά ήταν τα κράτη. Ναι. Τα μεγάλα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι από το 800 που έρχεται ο Κάρολος ο Μέγας, ο Καρλομάγνος, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος φωνιάς της Ορθοδοξίας, της Χριστιανοσύνης και των Ελλήνων, δεν έχει γεννήσει μάνα τέτοιο εχθρό ποτέ μεγαλύτερο από αυτόν, κατά της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το πρόσωπο το οποίο γίνεται αυτοκράτορας το 800 μετά Χριστόν, μάλιστα την ημέρα των Χριστουγέννων. Δηλαδή, ο Καρλομάγνος εκείνη την εποχή, και αυτός είναι ο πρώτος πυλώνας του κακού, στο ερώτημά σας, αλλάζει τα πάντα. Ενώ μέχρι τότε είχαμε Έλληνες Ορθοδόξους στη Ρώμη, πάπες, πολλοί Έλληνες, πλην 7, όλοι οι άλλοι ήταν Έλληνες. Στην αρχαία Ρώμη δηλαδή, ήταν πάπες. Και τώρα μετά τον πόλεμο θα μπει ξανά στη Ρώμη, θα μπει Έλληνας πάπας. Ορθόδοξος, δεν θα υπάρχει, γράψτε το αυτό. Το λένε πολλοί Άγιοι, γι' αυτό και το υιοθετώ. Χωρίς φόβο, χωρίς πάθος. Ναι. Και ας μερικοί τρομάζουν, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει τι λέει το Άγιο Πνεύμα, δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Κώστας, ο Θανάσης και ο Δημήτρης. Λοιπόν, εδώ λοιπόν γράφεται με αυτό το πρόσωπο η πιο αισχρή ιστορία, όπου φτιάχνει τον φεοδαρχισμό με σκοπό κόβει τη γη σε κομμάτια, σε φέοδα, βάζει από πάνω τον στρατηγό, τον φεοδάρχη, για να μην μπορεί να υπάρχει τίποτα που να έχει σχέση με την ελληνική ορθοδοξία ή με την Ελλάδα ή με τον ελληνισμό. Και τους γυρίζει όλους, δηλαδή τους επισκόπους. Οι επίσκοποι ήταν, τη μέρα ήταν, πώς το λένε, φορούσαν ράσα και την νύχτα φορούσαν τη στρατιωτική, την στρατηγική στολή και παίρναν κεφάλια. Μάλιστα. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο έχει δημιουργήσει ποτέ ο πολιτισμός, ο δυτικός, είναι ο φεοδαρχισμός. Διότι είναι ένα στρατιωτικό σύστημα, όπως είναι οι στρατιωτικές μονάδες. Εδώ οι μονάδες, αντί να είναι στρατιωτικές μονάδες, είναι τα φέοδα. Ακριβώς την ίδια λογική. Και όλοι οι φεοδάρχες έπνιγαν τα πάντα, διότι έλεγχαν τα πάντα. Να μην μιλήσουν για θρησκεία, να μιλήσουν τίποτα. Όπως είναι αμέτρητα παραδείγματα, δεν θέλω να το πλατιάσω, και ο Ρομπέν των Δασών ήταν Έλληνας. Ορθόδοξος μέχρι το 1066. Ήταν Ορθόδοξη η Αγγλία. Το 1066 μετά Χριστόν άλλαξε, για να καταλάβετε. Και αν διαβάσετε την ιστορία του Ρομπέν των Δασών, θα κλάψετε, διότι αυτός πολεμούσε υπέρ της Ορθοδοξίας και τον σκοτώσαν και στο τέλος τον εμφανίσαν και ανάποδα. Άλλη αλητεία και αυτή. Και ήταν Έλληνας. Βεβαίως. Όχι Έλληνας με την έννοια της καταγωγής, της Ορθοδοξίας. Ήταν Ορθόδοξος. Μάλιστα. Και μάλιστα ήταν Προτεστάντης αυτοί που όταν τον τραυμάτισαν. Επειδή γύρισε από Ορθόδοξη σε Προτεστάντισσα, τον άφησε και πέθανε. Είναι φοβερή η ιστορία του. Δεν θα το πλατιάσω γιατί φεύγω από το θέμα. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι ο πρώτος πυλώνας. Ο δεύτερος πυλώνας έρχεται στη συνέχεια, γράφεται το 1054, η πρώτη διαγραφή του βγαίνει το 1004, το 1014 με συγχωρείτε, το 1054, 50 χρόνια μετά ακριβώς, γίνεται το σχίσμα των εκκλησιών. Λοιπόν. Το οποίο σχίσμα έγινε για να γίνει η παπική Ρώμη, όπως είναι σήμερα, αιωσφορική. Από το 1963, δεν έχουν καμία σχέση οι άνθρωποι αυτοί, ο Πάπας της Ρώμης, με τον χριστιανισμό. Είναι καθαρά καμπάλα, είναι καθαρά αιωσφοριστής. Γιατί τη λέτε το 1963? Γιατί τότε έγινε ένα μεγάλο περιστατικό, άμα διαβάσει κάποιος αν μπει και χτυπήσει Πάπας 1963, και τον όρκο που βάλαν στον Αιωσφόρο, στην Καμπάλα δηλαδή, που είναι αρχαϊκή, άλλο ιστορία, είναι εβραϊκή ιστορία του Σατανά, έτσι ομά να το πω, με το Ταλμούδ του που είναι το Ευαγγέλιο του Σατανά, από εκεί, από το 1063 μέχρι σήμερα, μα και στις 24, τώρα, ο Πάπας ο Σημερινός, στις 27 Φεβρουαρίου του 2014, αν θέλουν να στυπήσουν την ημερομηνία, να ακούσουν ότι ο ίδιος ο Πάπας, για να καταλάβετε τότε πώς έρχεται το 1054 στο 2018 που είμαστε, για να καταλάβουμε τις ευθείες γραμμές. Ναι. Ο Πάπας είπε, τώρα το 2014 επαναλαμβάνω, 27 Απριλίου, ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Αιωσφόρου, μέσα στον Άγιο Πέτρο στο Βατικανό. Ας το ψάξουν, δεν έχω τίποτα να πω, για να καταλάβουν ότι είναι αιωσφοριστής και με ταμπέλα και χαρούμενος φυσικά. Ναι, το έχω ακούσει αυτό που λέτε και σίγουρα είναι. Αυτό είναι το δεύτερο και το τρίτο είναι ότι στη συνέχεια από το 1054, όταν περνάνε τα χρόνια που εμείς ζούμε τα χρόνια αυτά της ταλαιπωρίας μετά το 1453, αυτοί τότε κάνουν τις μεγαλύτερες βρωμίες που θέλω να με ρωτήσετε στη συνέχεια. Μάλιστα.
Λοιπόν, και πάμε στο επόμενο ερώτημα. Πόσα δυσόδη ψέματα, δόλιες πράξεις και ατιμίες έκαναν οι Φράγκοι, οι Δυτικοί δηλαδή, εις βάρος της Ελλάδος? Κοιτάξτε, τα ψέματα χοντρικά τα έχω μετρήσει 6 τον αριθμό, τα οποία είναι διακριτά. Είναι κι άλλα. Αλλά αυτά είναι τόσο χτυπητά, τα οποία δεν μπορώ να μην τα αναδείξω σαν ένα-ένα, σαν οντότητες δηλαδή, σαν μια ιστορική ενότητα, μια ιστορική αφήγηση μια συγκεκριμένη χρονική περίοδου. Ναι. Είναι 6 τον αριθμό. Αν θέλετε, μπορούμε να πάμε ένα-ένα να, ναι, να σας τα πω. Βεβαίως. Ωραία. Το πρώτο που κάναν, η πρώτη αλητία, να το πω έτσι, η πρώτη ψευτιά, το πρώτο δυσόδες ψέμα, είναι ότι ονομάζουν εκείνα τα χρόνια, γι' αυτό πάω στον Καρλομάγνο τώρα, το 800 και μετά, μέχρι τα επόμενα, από το 800 μέχρι το 1050, εκεί μέσα, τα 250 χρόνια, ναι, κάνουν το εξής, η πρώτη βρωμιά τους. Είναι αισχρότητα αυτό. Αυτό είναι, αν υπήρχε δικαστήριο του Θεού, θα έπρεπε να τους καταδικάσει θάνατον όλους αυτούς. Τι είπαν? Λένε, θα πούμε την Ελλάδα, θα την ονομάσουμε Γρεκία. Δηλαδή, τους Έλληνες, προσέξτε την τι αλητεία υπάρχει εδώ, και συγγνώμη για τη λέξη, γιατί με πονάει σαν Έλληνα Ορθόδοξο, ή μάλλον σαν Ορθόδοξο Έλληνα, που έχει και μεγάλη διαφορά. Θα ονομάσουμε την Ελλάδα Γρεκία, θα την ονομάσουμε Έθνος των Γρεκών, γιατί εφόσον υπάρχει αυτό το οποίο εμείς βλέπουμε σαν πια μεγαλύτερη οντότητα που υπήρξε ποτέ στη γη, πρέπει να το υποβιβάσουμε. Πώς θα το υποβιβάσουμε? Να μην τους πούμε ούτε Έλληνες ούτε και Ρωμιούς, γιατί αυτό είναι γνωστό ότι είναι Έλληνες και Ρωμιοί. Θα τους πούμε Γρεκούς, θα τους πάμε πίσω στην αρχαία Ελλάδα, να τους πούμε Γρεκούς, που είναι θαυμάσιο όνομα. Εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός ήταν να πεθάνω, που ο Άγιος Διάκος ο Αθανάσιος. Λοιπόν, είναι ένα άγιο όνομα το Γρεκός, και σου λέει, εμείς θα τους πούμε Γρεκούς για να τους υποβιβάσουμε, να τους κολλήσουμε στην αρχαία Ελλάδα που ήταν και εθνική προ Χριστού, δηλαδή ήταν μη Ορθόδοξη, ναι, που δεν είναι έτσι. Άλλη ιστορία και αμαρτία, και αυτό δεν το θα πω παραπάνω. Και ταυτόχρονα, προσέξτε τι κάναν. Πήραν το λεξικό και έτσι, με το έτσι θέλω, έτσι θελικά δηλαδή, και είπαν Γρεκός, ίσον, και γράφουν οι ίδιοι. Αλίτης, κόμμα. Απατεώνας, κόμμα. Ανοίξτε το λεξικό σήμερα. Τι σημαίνει Greek? Ανοίξτε τα όλια τα λεξικά. Είναι απατεώνας, βρώμικος, ξυπόλυτος, αλίτης και λοποδίτης. Αυτό είναι. Οπότε λοιπόν αυτοί. Αυτό είναι τρομερό που λέτε τώρα. Αυτό λοιπόν τώρα το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι ως Γρεκία, Γρεκός, το οποίο λεξικοποιούν να μας πούν αυτά που μας λένε. Ανοίξτε όλα τα λεξικά της γης. Όλα τα λεξικά του κόσμου. Μάλιστα. Αυτή ήταν η πρώτη βρωμιά τους. Η δεύτερη βρωμιά τους, επειδή είδαν τα 1123 χρόνια, δεν τα άντεχαν της ελληνικής αυτοκρατορίας της Ρωμανίας ή Βυζαντίου που ξέρουν όλοι. Ναι. Γιατί αν πηγαίναμε σήμερα δυο μας, ήταν το 1000 μετά Χριστόν, και πηγαίναμε δυο μας σήμερα να επισκεφθούμε την Κωνσταντίνου πόλη, τη βασιλεύουσα, και λέγαμε, γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε εσείς εδώ οι Βυζαντινοί, δεν μας έδινε κανένα σημασία. Θα λέει, τι Βυζαντινοί, τι είναι αυτό? Δεν ξέραν οι άνθρωποι για αυτή τη λέξη. Δεν θα καταδεμάζανε σημασία. Γιατί εμείς αυτοί ξέρουν ότι είναι Ρωμοί. Βυζαντινοί, έρχομαι στο επόμενο, ναι, που θα, ναι, σας απαντήσουν, το νούμερο 2. Οπότε λοιπόν κάνουν τη διπλή αλητεία λοιπόν, και με το να λεξικοποιήσουν αρνητικά και να μας κάνουν αναγωγή η αρχαία Ελλάδα, που σβήνει και η ιστορία τους κάποια στιγμή. Δεν θέλανε να μας ξαναδούν στα μάτια μας, ναι, καθόλου. Ούτε εμείς τον εαυτό μας, ούτε αυτοί εμάς. Στη συνέχεια, αν θέλετε να πάω στο δεύτερο, ναι, στη σειρά, μπορώ, ναι, να προχωρήσω. Το δεύτερο λοιπόν που κάνουν πέρα από τη Γρεκία, Γρεκούς και την νοηματοδότηση την αρνητική, έρχεται το εξής. Λένε, α, ποιο Βυζάντιο, ποια Ρωμιοσύνη, ποια Ρώμη, ποια... εμείς θα τα κανονίσουμε αυτά. Πάλι δηλαδή με το έτσι θέλω. Δεν θα το λέμε λοιπόν Ρωμανία το κράτος αυτό. Εμείς λοιπόν, έρχεται κάποιος 109 χρόνια μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, έρχεται ένας διευθυντής τραπεζών και λοιπά και λοιπά και λοιπά, ένας πρόγονος το Ρότσιλ, ο οποίος λέει, το όνομά του είναι Ιερώνυμος Γούλφ, λύκος δηλαδή, ναι, να του μεταφράσουμε στα ελληνικά, έρχεται αυτός ο λύκος που πραγματικός, ο Γούλφ, και λέει, όχι λέει, έγραψε βιβλίο και λοιπά και λοιπά, υπάρχουν παντού, και λέει, δεν θα τους λέμε, λέει, εμείς αυτούς, δεν τους δώσουμε
και σημασία, να τους κόψουμε τα πόδια πάλι. Μία Γρεκούς, τώρα τους κάνουμε Βυζαντινούς. Όχι Ρωμιούς, ούτε Ελλάδα, να τους πούμε Έλληνες, ούτε Ρωμιούς. Γιατί Ρωμιοί σημαίνει Ορθοδοξία, άστους κατά διαβόλου. Έτσι. Ελλάδα, ποια Ελλάδα. Αυτή δεν θέλουμε να υπάρχει στο χάρτη. Άστε και αυτή στην άκρη. Γρεκούς και ας μείνουμε με τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τον Περικλή. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη φάση της ιστορίας, λέει ο Ρόνιμος Γκούλφ, θα τους λέμε Βυζαντινούς. Και το ονομάζει Βυζάντιο. Δηλαδή τώρα, φανταστείτε, να το καταλάβετε τι εννοώ. Φανταστείτε να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως ήταν τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες Ελλάδος, ναι. Ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αυτοκρατορίας, της Ελληνικής Αυτοκρατορίας της Ορθόδοξης. Της μιας που υπήρξε στη γη. Ναι. Μία. Και θα υπάρξει τώρα 2021. Θα ξαναγίνει αυτό πάλι. Θα ξαναγίνει η Μεγάλη Αυτοκρατορία. Θα γίνει ένα. Στο τέλος μπορεί να με ρωτήσετε. Και εδώ λοιπόν έρχονται αυτοί οι παλιά άνθρωποι και λένε με τον Γούλφ και στη συνέχεια. Ναι. Να μην τη λέμε Ηνωμένες Πολιτείες Ρωμιών Ρωμανίας, θα τους λέμε Βυζαντίου. Δηλαδή, αντί να τους πούμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θα τους λέμε Ηνωμένες Πολιτείες της Ουάσιγκτον, που είναι η πρωτεύουσα. Ναι. Ξεχνάμε δηλαδή τις 49 πολιτείες και παίρνουμε μια κουτσουλιά και το ονομάζουμε αυτό Βυζάντιο. Μάλιστα. Δηλαδή, σμικρύνουν τώρα την ιστορία μας δεύτερη φορά οι αλήτες. Δεύτερη φορά μας μικρύνει την ιστορία γεωγραφικά. Πριν μας κόντεναν και μας κόντεψαν δηλαδή ως έθνος, δηλαδή ως Έλληνες κλπ. Όλη τη λαμπρότητα, μας τη συμπίεσαν στα χρόνια του Περικλή και του Πλάτωνα. Τώρα λένε θα σας κοντέψουμε και γεωγραφικά. Να μην σας θυμώνται ότι ήσασταν η πιο ισχυρή αυτοκρατορία στη γη και μάλιστα για 1123 χρόνια. Η Αμερική είναι 70 χρόνια. Τα 1123 χρόνια που είμαστε εμείς είναι 16 φορές. Σαν να είναι η σημερινή Αμερική 16 φορές το χρόνο που έχουμε ζήσει, αυτό ήταν τα χρόνια εκείνα. 16 φορές τα χρόνια της Αμερικής είναι αυτή η ιστορία που σας δίνω σήμερα λογαριασμό. Τρομερό. Πνευματικό. 16 φορές τα χρόνια της Αμερικής, τα 70 χρόνια που είναι από το 45 και μετά. Έτσι λοιπόν σου λέει, πια, γιατί να τους ξανά κόψει τους τα πόδια. Θα τους ονομάζουμε Βυζαντινούς. Θα του μάθουν όλοι στα σχολεία και θα λένε του Βυζάντιου, Βυζάντιου. Μα επικράτησε. Το πέρασε και επικράτησε. Επικράτησε. Οι αλήτες λοιπόν, ο Γούλφ και η συντροφία του, όλοι οι μασόνοι, οι Ιλουμινάτοι, οι σιωνιστές και οι διεθνείς σιωνιστές που είναι οι αρχηγοί των κρατών και των πάντων όλων σήμερα και μας κάνουν και τον πόλεμο και δεν μπορεί να του σταματήσει κανένας πλην ο Θεός και θα τους απαντήσει ο Θεός μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, 4, 5, δεν ξέρω. Αυτοί λοιπόν θα του λέμε, λέει, Βυζάντιο. Οπότε εμείς οι έρμοι Έλληνες, ιστορικά και χαζά εμείς όλοι οι νεότεροι, λέμε το Βυζάντιο. Δηλαδή αφήνουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ελλάδος και λέμε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Θήβας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Κορίνθου. Ας πάρω, ναι, δηλαδή αναλογικά το, ναι, τι ήταν, ναι, τότε η παλιά Ελλάδα που είχαμε τα κράτη, τις πόλεις κράτη. Ακριβώς. Γιατί να τους λέμε Μεγάλη Αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου, ας τη λέμε της Πέλλας μόνο. Αυτό κάναν οι Βρώμικοι. Αυτό ήταν το δεύτερο που μας κάναν. Το τρίτο, επειδή μου είπατε να σας τα πω σαν αλληλουχία, το τρίτο, δεν φτάνουν λοιπόν αυτά, έρχονται το 1821 οι Έλληνες οι έρμοι πάλι και κάνουν την Επανάσταση. Και το 1830 δημιουργείται το σύγχρονο, το σημερινό ελληνικό κράτος, 3 Φλεβάρι. Αυτά λοιπόν τα παλιόπαιδα κάνουν συμφωνία με κάποιους, γιατί και τότε είχαμε κάποια λαμόγια, κάποιους Βρώμικους. Αν διαβάσετε βιβλία της ιστορίας θα βρείτε κάποιους που είναι εμετός. Δηλαδή, δεν θέλω να πω ονόματα και τέτοια, πραγματικά εμετός. Αν θέλετε μέχρι το τελευταίο κύτταρο. Όχι, να πείτε, άμα θέλετε να πείτε. Όχι, γιατί δεν θέλω να μπω σε... Εντάξει, εντάξει, ό,τι θέλετε. Γιατί τι να πω τώρα, να πω για το Μαυροκορδάτο, τι να πω τώρα. Να πείτε. Άμα θέλετε, τέλος να πείτε. Πάντων. Είναι πολύ η παρέα αυτή. Ναι. Είναι πολύ η παρέα αυτή. Δεν θέλω να θίξω ότι τους αγαπώ τους Έλληνες. Γιατί ο χειρότερος Έλληνας είναι ο καλύτερός μου. Από εκεί κολλάω. Ναι. Γιατί έχουν άγιο αίμα γι' αυτό. Ό,τι και να κάνουν, έστω και αν δεν έχουν ήδη, έχουν από τους παππούδες και τους προγόνους τους. Έρχονται λοιπόν και κάνουν συμφωνία κρυφή εντός εισαγωγικών. Θα κάνουμε εμείς τώρα την Επανάσταση, θα σας επιτρέψουμε να κάνετε το νέο κράτος, θα τσακίσετε λίγο τους Οθωμανούς και από εκεί και πέρα εμείς θα σας δώσουμε την άδεια να δημιουργήσετε ένα κράτος. Δεν χρειάζεται να είναι και πολύ μεγάλο, ας είναι από την Άρτα μέχρι το Βόλο, ας πούμε, τα πρώτα σύνορα. Και εντάξει είμαστε. Ναι.
Κάντε λοιπόν την επανάσταση, αλλά προσέξτε, δεν είναι αλυτρωτική επανάσταση. Προσέξτε, δεν θα θυλίσετε στο μυαλό σας να μου ξανακάνετε επανασύσταση της Ρωμανίας. Α? Γιατί από το 800 ο Καρλομάγνος είχε πει τότε ότι. Ξέρετε πώς το λέγανε, αυτοκράτορα των Ρωμιών, των Ρωμαίων. Ήθελε να κάνει αυτό την ανασύσταση. Γι' αυτό και ονόμασε το κράτος του η Αγία Αυτοκρατορία της Ρωμαίων. Προσέξτε, η Αγία Αυτοκρατορία των Ρωμαίων. Των Ρωμαίων το λέγε. Α, ναι. Ναι, μάλιστα. Η Αγία Αυτοκρατορία της Γερμανίας των Ρωμαίων. Της Γερμανίας, ναι, ακριβώς αυτό. Ναι, της Γερμανίας, καταλαβαίνετε δηλαδή. Ναι, από ναι. Τότε τώρα πάμε χίλια τόσα χρόνια πίσω και βλέπουμε. Το μόνο, αυτό που κάνουν σήμερα, δεν τα κατάφεραμε με όπλα τότε και λοιπά, το κάναμε το ευρώ. Θα έρθουμε στη συνέχεια. Ναι. Οπότε λοιπόν οι αλήτες αυτοί που μας λένε εμάς αλήτες που δεν κάναμε τίποτα ποτέ μας, πάντα φερνόμασταν οι Έλληνες με σχετική αξιοπρέπεια σε σχέση με, πάντα σε σχέση με, γιατί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι, έχουν το ζώδικο. Και σε αυτή τη φάση λοιπόν, με το όνομα αυτό, το Βυζάντιο, μας κοντένουν και όλα αυτά τα χρόνια, από τον Καρλομάγνο και μετά, μας φέρνουν τους Έλληνες να είμαστε ένα ασκέρι μιας μικρής Ελλάδος τυχοδιωκτών. Από δύο κατευθύνσεις, που τώρα όμως, βέβαια, λόγω της καλοσύνης μας, τους δίνουμε και ένα κράτος το οποίο θα είναι εντάξει. Σαν την Κύπρο, ας πούμε, τότε, ούτε και όσο είναι η Κύπρο σήμερα. Ναι. Για να πάψουν και να κοντίνουμε και λίγο τους Οθωμανούς. Οπότε λοιπόν την τρίτη βρωμιά την κάνουν κατά την Ελληνική Επανάσταση. Για να μην γίνει ανάδειξη της Ελλάδος, να μην ξαναγίνει πάλι η Ρωμανία, να μην ξανακούσουμε τίποτα, ούτε φωνή για αυτούς. Α, σας έχουμε ελεγχόμενους, Διέρη και Βασίλευε. Βέβαια, αυτά δεν σταματούν εκεί. Από τα έξι που σας είπα, θα προχωρήσω στο τέταρτο, με την άδειά σας. Φυσικά, εννοείται. Το τέταρτο που έρχεται στη σειρά είναι το αιματωμένο αυτό κομμάτι του ελληνισμού της Μικράς Ασίας και της καταστροφής της Μικράς Ασίας. Γιατί τότε έγινε πολύ μεγάλη καταστροφή ξανά, η οποία είναι κοντά στις μέρες μας. Οι αλήτες λοιπόν αυτοί, η Deutsche Bank που έχει πάει πριν την καταστροφή, γιατί τώρα μην ξεχνάτε, έχουμε τον πόλεμο τους Βαλκανικούς, τους δύο πολέμους, 12-13, το 14 ξεκινάει ο πρώτος παγκόσμιος, τελειώνει το 19, μόλις τελειώσαμε τον πόλεμο του 19, μετά έρχεται ένας δικός μας άνθρωπος, βγάζει μια εγκύκλιο από την Κωνσταντινούπολη, ο Πατριάρχης, ο Αθηναγόρας, και λέει, μασόνος 33ου βαθμού, θα βγάλουμε, λέει, μια εγκύκλιο, βγάζει μια εγκύκλιο, την υπογράφει ένας άλλος επίσκοπος και βγαίνει, είναι στο ίντερνετ παντού και λέει, εμείς, λέει, πρέπει να προσεγγίσουμε τη Δύση. Δηλαδή, καλός είναι η χριστιανική θρησκεία, η ορθοδοξία, αλλά πρέπει όμως να γίνουμε δυτικοί. Να πάρουμε δηλαδή και τον πολιτισμό, να μπούμε δηλαδή και εμείς στο διαφωτισμό. Λες και ο διαφωτισμός επηρέασε ποτέ το 1821, γιατί υπάρχει αυτή η βρωμιά και η αλητία. Πράγματι, έτσι λένε. Ότι δείχνει ότι ναι. Το 1789 που έγινε επανάσταση στη Γαλλία ή το 1776 που έγινε επανάσταση στην Αμερική. Ναι. Που δεν έχουν καμία σχέση. Αν διαβάσει το λόγο του Κολοκοτρώνη, τι έλεγε ο αρχιστράτηγος του Μοριά. Γιατί κάναμε την Επανάσταση, θα δακρύσουν και οι πέτρες όσοι το διαβάσουν. Το λόγο στη Πνίκα, λέτε έτσι. Όχι μόνο το λόγο στη Πνίκα, έχει κάνει και έναν άλλο λόγο ότι εμείς τον πόλεμο αυτό το κάναμε για την πατρίδα μας, για το αίμα μας, για τους προγόνους μας. Και όταν ο Θεός δίνει, λέει, το λόγο του και βάζει την υπογραφή του, την παίρνει πίσω. Είναι ο λόγος αυτός του Αγίου Κολοκοτρώνη. Άσχετα αν έκανε και αυτό στα ανθρώπινά του. Αλλά τι να κάνει εκείνη την εποχή. Πρέπει να σκεφτόμαστε τι γίνεται ταυτόχρονα με όλα αυτά τα παλιόπαιδα νενέκους και παρέα. Οπότε λοιπόν αυτή η εποχή έρχεται για τέταρτη φορά η αλήτικη Δύση, η βρώμικη, με τη μικρασιατική καταστροφή, η δυσόδια, και κάνουν τη μικρασιατική καταστροφή, αλλά πακέτο όμως πώς. Πακέτο με την αρχή της καταστροφής της Ορθοδοξίας, βάζοντας έναν μασόνο πάνω τον Αθηναγόρα. Μάλιστα. Και βγάζοντας αυτή το 20, έρχεται η καταστροφή του 21, το 1921 που έχουμε την μικρασιατική καταστροφή. 21-22, ναι. 21-22 γιατί ξεκινάει και 22 έχουμε το τέλος. Το 23 τι κάνουμε. Έρχεται λοιπόν και μας αλλάζουν και το ημερολόγιο. Και λέει, α, ημερολόγιο, πρέπει να αλλάξουμε και το ημερολόγιο. Ναι. Αυτό το έκανε ο Μασόνος, ο Αθηναγόρας. Μάλιστα. Και είπε, το πρώτο λέει που θα ξεκινήσουμε για την καλή μας και την αγάπη που πρέπει να έχουμε προς τη Δύση, λόγω τόσα καλά που μας κάναν, θα το ονομάσουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι. Θα το ξεκινήσουμε αγάπη και έτσι και αλλιώς αγαπολογία και ας ξεκινήσουμε την αλλαγή της ημερομηνίας. Και κάναν το παλιό, το κάναν καινούριο.
και μας χώρεσαν εδώ, παλιά εκκλησία, γόχα από εδώ, πάτριο από εκεί κλπ. Δηλαδή η αλητεία τους μας χτύπησε. Μας αποδεκάτησαν, άμα διαβάσετε ακριβώς το τι επέχθηκε από την Deutsche Bank, πώς πήρε τα λεφτά από τους Έλληνες, πώς τους τρόμαξαν, πώς πουλάγαν τις περιουσίες τους οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, οι πρόγονοί μας κλπ. Δίναν την περιουσία και τα μαζεύαν και έγινε η Deutsche Bank με το χρυσό των Ελλήνων που είχαν, γιατί το μιλάμε, ξέρετε πώς ήταν ο κόσμος τότε, 7 και πάνω εκατομμύρια μιλάω τώρα πληθυσμό. Μάλιστα. Σε αυτή τη φάση που μιλάω. Ναι. Πάνω από 7 εκατομμύρια στη γεωγραφική ενότητα συγκεκριμένη. Και κλείνουν τα μαγαζιά τους, τα πουλάνε, τους εκβιάζαν, τα πουλάγανε, ερχόταν σε Γερμανός και έδινε ο Γερμανός, έλεγε έλα να κάνουμε παρέα για να μην χτυπήσουν το μαγαζί και έδινε το 50% ο πρόγονός μας στο Γερμανό για να μην του χτυπήσει η Deutsche Bank ή κλπ. Κλπ. Που αρχίσαν και τα γεγονότα μετά. Ακριβώς. Κανονικού θανάτου. Ναι. Είχαμε τον οικονομικό θάνατο πριν, τον κάναν μετά κανονικό θάνατο και το 23 μας κάναν και το θάνατο της Ορθοδοξίας βάζοντας μέσα τα παλιόπαιδα την αλλαγή του ημερολογίου. Αυτό είναι μια συγκλονιστική ιστορία, άμα διαβάσει κάποιος το τι κάναν οι Εβραίοι σε αυτή την περίοδο. Βέβαια οι Εβραίοι είναι παντού, πάντα. Πάντα. Οι Εβραίοι όταν ακούνε Έλληνα θέλουν πρώτα να τον φτύσουν, όπως λέγει ο Κοσμάς ο Αιτωλός, όταν φάει φαγητό Έλληνας να φτύσουν μέσα στο φαγητό, αν δεν προλάβουν να το κατουρίσουν, το λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός κλπ. Κλπ, κλπ. Δεν έχουμε δυνατό χρόνο γι' αυτό. Μάλιστα. Το λέει ο Άγιος στη διδαχή νούμερο 4, για να μην μπερδευτούμε κιόλας και λέμε ότι λέω εγώ. Ό,τι λέω είναι 100% εγγυημένα, διότι είμαι ερευνητής τόσων ετών. Λοιπόν, και είμαστε στην αλλαγή του ημερολογίου. Γίνεται η ημερολογία. Μετά έχουμε, ερχόμαστε στα γεγονότα. Το ημερολόγιο είναι το τέταρτο ή το πέμπτο. Το τέταρτο. Το τέταρτο. Το μικρασιατική πέμπτο, καταστροφή και ημερολόγιο. Δηλαδή ακριβώς, γιατί είναι το 19-23. Είναι ενιαία περίοδος. Μετά έρχεται, ερχόμαστε το 1992. Κάνουν την ενιαία ευρωπαϊκή πράξη, δημιουργούν το ευρώ και μας το βάζουν στην τσέπη μας το 2002, σαν νόμισμα στην τσέπη μας και σαν χαρτονόμισμα στην τσέπη μας. Αυτό ήταν η επόμενη πράξη των φράγκων. Διότι θέλαν με το κοινό νόμισμα να εγκλωβίσουν την Ελλάδα. Εγώ στην αρχή έχω γράψει και βιβλία υπέρ της Ευρώπης, γιατί νόμιζα ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ήξερα τις πτυχές αυτές, δεν τις είχα ψάξει σε βάθος τις βρωμιές και ήμουν υπέρ της Ευρώπης, διότι θεωρούσα ότι θα γίνει η Ευρώπη των Ευρωπαίων, όχι η Ευρώπη των Γερμανών, η Ευρώπη των Ιλουμινάτων, η Ευρώπη που είναι σήμερα του διεθνού συνωνισμού. Επίστευα, ήμουν ο καλοπροαίρετος άνθρωπος. Ναι. Τώρα λοιπόν κάνουν το κοινό νόμισμα, γιατί πάνω σε αυτό το νόμισμα γίνεται η μέγενη που θα μας πνίγαν. Και το 92 λοιπόν είναι η ευρωπαϊκή πράξη. Μέχρι το 2002 είναι η φάση όπου μας προετοιμάζουν την αγχώνη. Δηλαδή τώρα μας κάνουν την αγχώνη, βάλαν την αγχώνη, βάλαν από πάνω μνημόνια στην αγχώνη, τη λέξη. Ακριβώς. Βάλανε δημόσια χρέη, βάλαν αυτά που ξέρουν που ζουν όλοι οι Έλληνες σήμερα και περιμέναν. Όταν λοιπόν πέρασε αυτή η φάση για να επισπεύσω, μπήκαμε στην έκτη φάση. Ποια είναι η έκτη φάση? Η έκτη φάση έρχεται όταν οι ίδιοι βάζουν τον Γιώργο Παπανδρέου στο Καστελόριζο την ημέρα του Αγίου Γεωργίου, της εορτής του Αγίου Γεωργίου του 2010-23 Απριλίου, βάζει εκείνη τη ροζ γραβάτα, στο Καστελόριζο, ο μέγας αυτός άνθρωπος και Έλλην και φιλέλλην, και είπε ο τότε πρωθυπουργός ότι σας βάζω στα μνημόνια. Έτσι το είπαν, έτσι είπε, τι να κάνει ο άνθρωπος. Τώρα το γράφουν όλα τα ιστολόγια όσον αφορά αυτή τη φάση. Δεν λέω τίποτα καινούριο εδώ. Ναι. Τώρα το καταλαβαίνουν και οι πέτρες τι έχει συμβεί. Αναδρομικά λοιπόν βλέπουμε ότι το 2010 που έχουμε το έκτο μεγάλο γεγονός είναι ο πνιγμός που έρχεται ουσιαστικά από το 800 με τον Κάρολο το Μέγα, τον Καρλομάγνο, και ο οποίος, οι απόγονοι του Καρλομάγνου έρχονται και μας πνίγουν τώρα το 2010 επίσημα πια. Μας βάλουν στα μνημόνια. Τελειώσαμε. Τώρα η Ελλάδα λοιπόν είναι πνιγμένη, δεν χρωστάει η Ελλάδα, είναι τεχνητό το χρέος, είναι όλα αυτά που λένε κάποιοι άνθρωποι πάνω κάτω αλήθειες, γιατί δεν ξέρουν τα οικονομικά όλοι κλπ. Και είναι σεβαστό και γράφουμε. Λογικό είναι. Και γράφουμε ο καθένας όπως το νομίζει. Όμως μία είναι αλήθεια. Μας έχουν βάλει τώρα σαν τον Σύνη τον Πιτιοκάμπτη, σαν αν πάμε δηλαδή και το δούμε αυτό απ' έξω, πώς είμαστε εμείς οι Έλληνες, είμαστε σαν να είμαστε σε ένα νεκρό κρέβατο πλέον, έτοιμοι να μας διαμελήσουν και να μας πετάξουν στα σκυλιά. Αυτή τη στιγμή εδώ βρισκόμαστε. Και γι' αυτό θα υπάρξει θεία παρέμβαση. Θα υπάρξει θεία παρέμβαση. Και το λέω
ότι θα υπάρξει θεία παρέμβαση και ότι θα έρθει ο βασιλιάς Ιωάννης που κάποιοι δεν θέλουν. Εκεί τι να κάνω εγώ. Δεν θα πω εγώ που λένε 100 άγιοι και άγιοι γέροντες μαζί, επειδή σε κάποιους δεν τους αρέσει που λέγεται ο βασιλιά Ιωάννη που θα έρθει. Mm-hmm. Για το ότι θα έρθει ο βασιλιάς Ιωάννης, σας το λέω έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, είμαι βέβαιος και κοιτάζω και τους ανθρώπους τώρα. Είμαι βέβαιος. Πιο πολύ και πιο πολύ βέβαιος ότι μιλάω μαζί σας παρά ότι δεν θα έρθει ο βασιλιάς Ιωάννης. Δηλαδή, εσάς μπορεί να μην σας βλέπω. Ο βασιλιάς Ιωάννης θα έρθει. Μάλιστα. Δηλαδή, με εσάς μπορεί να κάνω λάθος, ενώ σας βλέπω ότι δεν σας βλέπω, αλλά θα έρθει ο βασιλιάς. Αν έχουμε χρόνο, μπορώ να σας πω κάτι γι' αυτό περαιτέρω. Θέλω να κλείσω το θέμα. Ναι, αλλά ας το πάμε προς το τέλος, ίσως. Θέλω λοιπόν να καταλάβει εδώ ο κάθε Έλληνας ότι αυτοί οι δόλοι, οι δυσόδεις άνθρωποι, οι τυχοδιώκτες, οι μασόνοι, οτιδήποτε κολλάει. Οι τραπεζικοί που κοιτάνε μόνο τι έχει μέσα το εσώρουχό τους μπρος και πίσω, δεν κοιτάνε κάτι παραπάνω. Γι' αυτό πήγαμε τώρα στα έσχατα και έρχεται και τα γεγονότα, γιατί μπήκαμε και εμείς οι Έλληνες, γιατί γίναμε και εμείς φίλο. Παραδόπιστοι. Φιλοφράγκοι. Γι' αυτό έρχονται τα γεγονότα. Γιατί τους μιμούμαστε. Θέλουμε το ωραίο αυτοκίνητο, τη Φεράρι μας, θέλουμε εκείνο. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό αυτό. Καλό είναι. Πρώτα όμως θα είσαι ορθόδοξος και μετά θα έχεις αυτά. Και αυτό θα γίνει μετά 5 χρόνια, θα είναι όλοι ορθόδοξοι. Θέλω λοιπόν να κλείσω αυτό το κομμάτι λέγοντας το εξής. Ότι η βρωμιά τους, η τελευταία, ήταν η πιο αισχρή από όλες. Γι' αυτό θα τιμωρηθούν τώρα. Διότι χωρίς να έχουμε χρέη πραγματικά, χωρίς, μας βάλανε στο κρεβάτι του θανάτου. Αλλά δεν θα πεθάνουμε. Μάλιστα. Θα αναστηθούμε την αγάπη του Θεού. Μάλιστα. Του Κυρίου Χριστού. Θα μας μιλήσετε λίγο για την Αγία Σοφιά. Κοιτάξτε να δείτε, η Αγία Σοφία είναι η πιο λαμπρή ιστορία από μόνη της. Δηλαδή μπορεί να γράψει κάποιος, και έχουν γραφτεί χιλιάδες βιβλία για την Αγία Σοφία. Την έχουμε και πίσω μας. Ναι, το βλέπω και τον Ιερό Σταυρό. Είναι η Αγία Σοφία. Είναι πραγματικά ένας άθλος από κάθε πλευρά. Είναι δόξα από κάθε πλευρά. Και η Αγία Σοφία είναι το καμάρι των καμαριών που έχει υπάρξει ποτέ στην Οικουμένη. Πέρα από τα θεοβάδιστα μέρη δηλαδή και την Αγία Ιερουσαλήμ, είναι το ιερό μέρος αυτό μαζί με το Άγιο Όρος. Εκεί λοιπόν θα σταθώ μόνο σε δύο περιστατικά. Το ένα είναι πώς χθίστηκε και το άλλο πώς πήρε το όνομά της, γιατί δεν έχουμε χρόνο, έχουμε θέματα εν εξελίξη που πρέπει να πούμε. Πρώτον, λέει ο μύθος, αλλά είναι αλήθεια, γιατί ήταν η εκκλησία αυτή χτίστηκε με την αγάπη του Θεού. Χτίστηκε πρώτη φορά, την κάψανε κλπ. Αλλά μιλάω για τον Ιωστινιανό, γιατί μην ξεχνάμε, στα 1123 χρόνια αυτής της διαδρομής, ξέρετε πόσοι ήταν οι Άγιοι Αυτοκράτορες. Ο Ιωστινιανός ήταν περίπου 45 χρόνια Αυτοκράτορας. Είναι Μάλιστα. Άγιος της Εκκλησίας μας, γιορτάζεται κανονικά. Ακριβώς. Έχει γράψει ο μονογενής λόγος του Θεού. Και θάνατος υπάρχουν, το έχει γράψει αυτός. Τα Ιωθυνάτα έχει γράψει ο Λέων έκτος ο Σοφός. Ο Θεόδωρος ο Λάσκαρης έχει γράψει τη Μεγάλη Παράκληση στην Παναγία. Δηλαδή η Αγία Ρωμανία είχε πάνω από 10 Αγίους. Δηλαδή εκτός από τον Ιουστινιανό, σας είπα τον έκτο που δεν ήταν, δεν έχει γιο καταταχθεί εντός εισαγωγικών, ο Άγιος Ιωάννης ο Βατάντζης, Άγιος της Εκκλησίας μας. Αγία Θεοδώρα, ο Θεοδόσιος ο Μέγας κλπ. Κλπ. Στο βιβλίο που έχω βγάλει τώρα, τους γράφω όλους τους Αγίους. Μάλιστα. Έναν-έναν. Ποιοι ήταν, δηλαδή δεν είχαμε αυτοκράτορες. Ναι. Αγίους αυτοκράτορες. Αυτό είναι ασύλληπτο για μένα. Όταν το έγραφα αυτό, δεν άντεχα να το γράψω. Ότι διοικούνταν, όπως σήμερα από τους Ιλουμινάτους στην Αμερική που είναι όλοι καμπάλα και εβραϊκό διεθνή σιωνισμό στην υπογραφή με αυτά τα έσχη που κάνουν, παιδοφιλίες, ντρέπομαι να πω και τις λέξεις. Λοιπόν, εμείς λοιπόν στην Αγία Σοφία είδαμε να χτίζεται, όταν φεύγει μια μέλισσα κάποια στιγμή, πώς θα χτιστεί η Αγία Σοφία, φεύγει αυτή η μέλισσα, τη λέω γρήγορα την ιστορία για να πάμε στο άλλο, στα άλλα θέματα, και όταν πήγε ο βασιλιάς λέει, μα τι έγινε κλπ. Με τα σχέδια, ψάχνα πώς θα γίνουν τα σχέδια και πήγαν και βρήκαν ένα μελίσι. Εδώ αυτό ίσως λίγο τους χαλάσει τους ανθρώπους. Δεν με πειράζει αυτό καθόλου.
διότι το έχει πει Άγιος και γι' αυτό το λέω, και είδε την Αγία Σοφία σχηματισμένη μέσα στο μιλήσω κέρι. Και επίσης η άλλη ιστορία που τρέχει γύρω από την Αγία Σοφία, από τις λαμπρές ιστορίες, είναι πώς θα την ονομάσουν. Και εκείνη την περίοδο ο πρωτομάστορας, γιατί ήταν τότε, κράτησε αρκετά χρόνια, 10.000 εργάτες κλπ. Κλπ. Δεν μπαίνω σε αυτά. Και ο γιος του πρωτομάστορα κάποια στιγμή έρχεται κάποιος με φωτεινά ρούχα, είχαν βγει για διάλειμμα αυτοί να φάνε και του λέει τι κάνεις εσύ εδώ, τέλος πάντων υπήρξε μια στιχομηθεία και του λέει πήγαινε πες να επισπεύσουν να γίνει γρήγορα η εκκλησία, η εκκλησία τη του Θεού Σοφίας, είπε ο Άγγελος Κυρίου. Η Αγία Σοφιά είναι ο ναός του Θεού Σοφίας. Και του είπε ο Άγγελος. Ναι. Και του λέει πήγαινε πες και λοιπά και λοιπά και λοιπά και εγώ θα μείνω εδώ και δεν θα αφήσω ποτέ την Αγία Σοφία, θα είμαι εγώ φύλακας, επειδή του είπε εγώ φοβάμαι να πάω να αφήσω τα εργαλεία και μου τα κλέψει κάποιος. Ο πατέρας μου είπε να μην φύγω από εδώ. Όχι, λέει, θα φυλάω τα εργαλεία, αλλά θα φυλάω και το ναό της Σοφίας. Και τότε πήγαν στον Ιουστινιανό, κάλεσαν και λοιπά, έγινε με ολόκληρη ιστορία. Και κατάλαβαν, κάλεσαν τους γέρους της Εκκλησίας και λέει είναι Άγγελος Κυρίου και δεν πρέπει να πάνε να κάνουν αυτό και αυτό και αυτό και δεν πρέπει το παιδί να ξαναγυρίσει πίσω και το παίρνουν το παιδί και το πηγαίνουν στα Πριγκυπωνήσια να μην ξαναγυρίσει πίσω, το είπε ο Άγγελος, γιατί άμα έρθεις εσύ θα φύγω εγώ. Και έμεινε ο Άγγελος και είναι ακόμα μέχρι εκεί ο Άγγελος αυτός. Μάλιστα. Αυτή είναι η Αγία Σοφία. Είναι ο Άγγελός μας, ο φύλακας Άγγελος των Ελλήνων, ο φύλακας των Ορθοδόξων και είναι, αυτό είναι πραγματική ιστορία. Το προηγούμενο είναι μια ιστορία που τη δέχεται κάποιος, εγώ τη δέχομαι επειδή είμαι χαζός. Οι άλλοι έξυπνοι ας μην τη δεχθούν. Μάλιστα. Πείτε μας κάτι για την περίπτωση των Ρώσων σήμερα και το πώς έγιναν Ορθόδοξοι. Κοιτάξτε, εδώ είναι μια συγκλονιστική πάλι ιστορία όπου ο Ρώσ ήταν πρίγκιπας ο Βλαδίμηρος. Ο πρίγκιπας ο Βλαδίμηρος πέφτει χρονικά και μάλιστα συμπίπτει χρονικά στο 2015 όταν τελειώνει και ο Βασίλειος Β, ο αυτοκράτορος, ο Βουλγαροκτόνος. Το ίδιο το 2015 φεύγει από την ιστορία και ο Βλαδίμηρος, ο πρίγκιπας, που ήταν στην περιοχή της Κρυμαίας σήμερα, χοντρικά, να καταλάβετε. Τότε ο ίδιος έστειλε αντιπροσωπείες και λέει πηγαίνετε για να βάλω μια καινούρια θρησκεία στον τόπο μου, αλλά επειδή δεν ξέρω ας κάνουμε ένα ταξίδι γύρω από τον κόσμο να δούμε, και στέλνει αντιπροσωπεία κανονικά, πρέσβεις, διπλωματική, ναι, συνοδεία κλπ. Και λέει πήγαν πρώτα στη Ρώμη, πήγαν εδώ, πήγαν εκεί, να μην λέω πολλά, του λέγαν, πήγαν στα τζαμιά, πήγαν, του γράφαν συνέχεια, όχι αυτό δεν είναι, λέει, αυτά είναι καραγκιοζηλίκια, συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά οι λέξεις εκείνες πιο σκληρές. Ναι, ναι, ναι. Και όταν ήρθαν σε εμάς στην Αγία Σοφιά και λένε, γράφουν ένα γράμμα και λένε ετούτη είναι με τον αληθινό Θεό. Δεν έχουμε ξανανιώσει ποτέ έτσι. Αγαλίαση ψυχής κλπ. Μόλις το διάβασε αυτός, άρχισε, έκανε. Μετά παντρεύτηκε την αδερφή του αυτοκράτορα. Και μάλιστα έγινε να παντρευτεί την ημέρα επειδή έπρεπε. Τέλος πάντων υπήρχαν κάποια προβλήματα και τη μέρα που έγινε Ορθόδοξος βαφτίστηκε, τη μέρα παντρεύτηκε για να λύσουν κάποια προβλήματα διπλωματικά της εποχής εκείνης και της Ορθοδοξίας από την άλλη που δεν δεχόταν οι πατέρες κάποια άλλα. Δεν το πλατιάζω. Ναι. Δηλαδή οι Ρώσοι, που σήμερα δηλαδή βλέπουμε τους Ρώσους, και είναι πολύ σημαντικό ότι ο Πούτιν είναι σήμερα εκεί. Να ξέρετε κάτι. Αν δεν ήταν ο Πούτιν, και εύχομαι με όλη μου την καρδιά να εκλεγεί την Κυριακή, γιατί ο Πούτιν κάθε μέρα εκκλησιάζεται. Το έχουν πει στο Άγιο Όρος. Άνθρωποι πάνε και εξομολογούνται. Στην παρέλαση, την εθνική τους παρέλαση προχθές βγήκε ο Σεργέη Σοϊγκού, ο πρόεδρος της Άμυνας. Ας το βάλουν, να το δουν και αυτό. Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας και ξεκίνησε έτσι την παρέλαση. Έκανε το σταυρό του. Και ο Τσίπρας εδώ ξεκίνησε έτσι, μουτζώνοντας, ας πούμε. Δηλαδή, ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, γιατί το λέω μουτζώνοντας. Γιατί το 2017, αυτό που είπε ο άρχοντας, ο πνευματικός άρχοντας, ο Ιωστίνος, πατέρας Αυγουστίνος Καντιώτης, έλεγε ο πατέρας Αυγουστίνος ότι θα έρθει κάποια στιγμή αυτά τα λουλουδάτα, τα φλουριά και τέτοια, και τα περιέγραφε και τα περιγράφει με ένα εκπληκτικό τρόπο, θα έρθουν και θα είναι μπροστά, λέει, να δούμε, λέει, τους παπικούς μέσα στην εκκλησία. Γι' αυτό το λέω έτσι, ότι μουτζώνεις πάνω στην Ελλάδα, στην Ορθοδοξία, με σοδομικούς νόμους, ό,τι χειρότερο, δεν έχει υπάρξει χειρότερος πρωθυπουργός στην ιστορία από τον Τσίπρα,
Δηλαδή εννοώ με την έννοια χειρότερο κατά τη Ορθοδοξία. Ναι. Οι μασόνοι του ζητάνε ένα, αυτό κάνει πέντε. Του ζητάνε οι Λουμινάτι δύο, κάνει οχτώ. Του ζητάνε ο Διεθνή Ιωνισμό πέντε, αυτό κάνει 65. Δεν ξανά έχουν βρει τέτοιο λεβέντι πολιτικό στην Ελλάδα. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτό είναι το σημείο Μάλιστα. και κλειδί των γεγονότων που θα ζήσουμε τώρα. Δεν Μάλιστα. θα πω κάτι παραπάνω. Αναφορικά με το 1453 και την πτώση τη βασιλευού τη πόλεω, τι έχετε να μα πείτε. Πώς εξηγούνται αυτά τα γεγονότα, κοιτάξτε δηλαδή, να δείτε. Τρομερό. Το ερώτημα αυτό είναι τρομερό ως προς εξής. Θα είμαι σύντομος όμως για να πάμε και στην τρέχουσα πραγματικότητα που με ενδιαφέρει να δούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Το 1453 πέφτει η βασιλεύουσα για τους λόγους που θα πέσουμε σήμερα εμείς οι Έλληνες και θα έχουμε τον πόλεμο το ελληνοτουρκικό και όλα αυτά. Είναι τρεις οι λόγοι. Mm-hmm. Πρώτο, έχουμε γενική αποστασία από το Θεό. Δηλαδή, ο Έλληνες τώρα, οι Έλληνες. Σκέφτονται πού θα πάνε το Πάσχα, πού θα ψήσουν, πού θα φάνε το αρνί. Δηλαδή σκέφτονται κοσμικά. Κανένας δεν βλέπει τη Σταύρωση του Χριστού να κλάψει τη Μεγάλη Παρασκευή ή να κάνει προσευχή. Εγώ κάνω κάθε μέρα πάνω από μία ώρα προσευχή. Συγγνώμη, το λέω αυτό για να καταλάβουν ότι ένας πρώην βουλευτής έγινε ψώνιο και βλάκας. Και εμένα μου αρέσει να είμαι αυτό. Γιατί αυτή είναι και η ομολογία μου. Θα λένε. Τώρα εντάξει, τα ψώνια αυτά. Αλλά μόλις δουν τα γεγονότα τώρα, αυτά. Θα καταλάβουν. Αυτοί θα κάνουν, αν εγώ κάνω μία ώρα προσευχή την ημέρα, του λέω εικονικά αυτό. Δεν είναι πραγματικό για να μπερδεύεται ίσως και παραπάνω. Θα κάνουν δύο ώρες προσευχή. Αυτοί που σήμερα θα με ακούσουν και θα πούν τι βλακίες λέει αυτός, αυτοί θα δαγκώνουν τη γλώσσα τους. Αν ζήσουν βέβαια, γιατί θα εκλείψουν κάποιοι. Τώρα. Για να πω τους λόγους, ο ένας είναι της γενικής αποστασίας που πέφτει η πόλη. Το δεύτερο είναι ότι τα χρόνια μετά, κατά βάση, μετά τη μάχη στο κλειδί, επειδή τύφλωσε τους Βουλγάρους, τύφλωνε 99 και άφηνε έναν, ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, γι' αυτό λέγεται έτσι, άφηνε με έναν με ένα μάτι και τους γύρισε στη Βουλγαρία όλους τυφλούς. Και μετά πήγε στο στάδιο και έβαλε τα μάτια όλων αυτών, πάνω από 100.000 στρατό τότε, περίπου, λέγεται τώρα ιστορία. Εγώ θεωρώ ότι είναι γύρω στους 40.000. Και πέρασε και έκανε το θρίαμβο, δηλαδή τη νίκη δηλαδή, και το γύρο του θρίαμβου με αυτό. Ο Θεός δεν το συγχώρεσε αυτό. Δηλαδή το μεγαλύτερο πνευματικό λάθος που έπεισε είναι ο μεγάλος Βασίλειος Βουλγαροκτόνος, που στα περίπου 50 χρόνια της ιστορίας του Βουλγαροκτόνου. Είναι η πιο λαμπρή ιστορία της, κοσμικά όμως πολύ, όχι και πνευματικά μεν, αλλά πολύ κοσμικά. Δηλαδή έγινε Αμερική τότε. Όπως και η Αμερική τώρα θα μείνει πόδικη εκεί πέρα, με τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Γράψτε το και αυτό. Θα γίνει Αμερική που λένε οι Άγιοι. Αυτό ήταν το δεύτερο. Και το τρίτο είναι ότι ακολουθήσαν όλοι τον τρόπο, μέσα στη βασιλεύουσα, μπήκε και λίγο ο σοδομισμός, μπήκε έτσι, μπήκε λίγο. Μπήκε η ειδωλολατρεία μέσα από τη μορφή. Της φεουδαρχίας που μπαίνει πλέον στην πόλη της Κωνσταντίνου πόλης, δηλαδή στη βασιλεύουσα, στη Θεοφύλακτη μέσα. Και η Θεοφύλακτη πια έχει πυρήνες όπου, και αυτό είναι το αποτέλεσμα, οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Ναι. Κόβεται η μέση τάξη, όπως έχει κοπεί τώρα στην Ελλάδα. Ή θα πας στο εστιατόριο να φας με 100 ευρώ ή θα πάρεις σουβλάκι. Είχε γίνει το ίδιο. Αυτά που βλέπουμε σήμερα, που έχουμε γίνει η Φεουδαρχία Ελλάδα, που τρώμε μερικοί σουβλάκι και οι άλλοι τρώνε τον αγλαίωρα, δηλαδή τρώνε ό,τι θέλουν αφού πληρώνουν, κλεμμένα είναι των περισσότερων, το 90%, το 80% είναι κλεμμένα, έτσι. Οπότε τρώμε τα λεφτά των κορόιδων, έτσι. Και προχωράει μια χαρά το κράτος. Δηλαδή αυτά τα τέσσερα κακά υπήρξαν. Δεν θα μπω στη συνέχεια να πάμε για τα σημερινά ίσως. Λοιπόν, και πριν από τα σημερινά, μία ερώτηση θα σας κάνω που νομίζω ότι έχει αξία. Σε σχέση με τους όρους Ελλάδα και τις λέξεις Έλληνας, Ρωμιός και Γρεκός, τι έχετε να μας πει, διαφέρουν, είναι ισότιμοι όροι, τι γίνεται εκεί? Ακούστε να σας πω, αυτή η ερώτηση είναι τρομακτική. Έχει γίνει με πολύ μεγάλη διαμάχη. Θα είμαι πολύ σύντομος όμως για να πάμε στα σημερινά που ενδιαφέρουν να ακούσουν οι άνθρωποι. Γρεκός, Έλλην και Ρωμιός, όπως το έψαξα πάνω από δύο χρόνια, επιστάμενα, έχουν την ίδια αξία. Είναι δηλαδή σοβαρής. Είναι όροι σημαντικοί, όπου πλέον έχουμε τους Γρεκούς να αποτυπώνουν την αρχαία Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Έχουμε επίσης δεύτερον τους Έλληνες που είμαστε σήμερα Έλληνες και έχουμε το σύγχρονο ελληνικό κράτος. Και επίσης τρίτον, αυτό που έχει σημασία να πω είναι ότι αυτοί που είναι Γρεκοί είναι οι άνθρωποι
οι οποίοι αποτυπώνονται στο σύγχρονο ελληνισμό και μέσα από την ιστορία του χρόνου και την ιστορία του κόσμου, οι Γρεκοί, οι Ρωμοί και οι Έλληνες είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Απλά εναλλάσσονται και παίρνει, γίνεται ετεροβαρές το ένας προς το άλλον, δηλαδή οι Γρεκοί είναι περισσότερο προς την αρχαία Ελλάδα, δική μας είναι, τη Ρωμιοσύνη, τα χρόνια της Ρωμανίας των Ελλήνων πάλι είναι και τα σύγχρονα χρόνια των Ελλήνων δικά μας είναι. Είναι δική μας ιστορία. Είναι δικά μας απόλυτα και τα τρία. Βέβαια υπάρχουν διαμάχες. Διάβασα πολλές από αυτές. Συγκλονιστικές. Δηλαδή μάχες τώρα που να εμπλέκεται ας πούμε ο Διονύσης ο Σολωμός ή ο Κωστής Παλαμάς αυτές τις διαμάχες. Ιδιαίτερα ο Κωστής Παλαμάς. Συμπέρασμα. Είναι λαμπρό όνομα το Γρεκός. Είναι λαμπρό όνομα το Ρωμιός. Είναι λαμπρό όνομα το Έλληνα. Απλά Ρωμιός σημαίνει ο Ορθόδοξος Έλληνας, όχι ο Έλληνας Ορθόδοξος. Τι έχει σημασία, γιατί Έλληνα Ορθόδοξο γράφει και η ταυτότητα, αλλά δεν είμαι Ορθόδοξος. Ενώ εμείς, εγώ δηλαδή, εγώ είμαι Ρωμιός περισσότερο με την έννοια ότι βάζω πρώτα την πίστη και μετά την πατρίδα. Οι άλλοι βάζουν πρώτα την πατρίδα και μετά την πίστη. Ε, τι να κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Μετά τον πόλεμο και τα γεγονότα θα λένε όλοι πίστη και πατρίδα. Διότι η πίστη φυλάει την πατρίδα, η πατρίδα φυλάει την πίστη. Μάλιστα. Γι' αυτό και κρατήσαμε 1123 χρόνια το μαντήλι, το διεθνές μαντήλι. Να έχουμε το διεθνή χορό και να είναι οι Έλληνες να χορεύουν πάντα μπροστά. Και πάμε να δούμε τώρα που βαδίζουμε σήμερα. Γιατί τρέχουν τα γεγονότα, έχουμε αυτά μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, το θέματα του Κουρδιστάν, Ιεροσόλυμα, Κωνσταντινούπολη. Βλέπετε πόλεμο, πολέμους, Τρίτο Παγκόσμιο, η Ορθοδοξία, πού θα πάει η Ελλάδα, θα υπάρξει αναβίωση της Ρωμιοσύνης. Κοιτάξτε, θα το απαντήσω όλα πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή, όπως λένε και οι γραφές, ο πόλεμος αυτός που είναι να εξελίξει, ήδη ξεκίνησε από το 2011 στη Συρία. Αυτή τη στιγμή, αν υπάρχουν τρία θέρετρα πολέμου που λένε οι γραφές, θα είναι το ένα στον Εφράτη ποταμό, το δεύτερο θα είναι στην Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι και οι τρεις φάσεις τώρα που λέω και η τελευταία φάση θα είναι στην Κωνσταντίνου πόλη. Οι σιωνιστές, ο διεθνής σιωνισμός, αυτά τα τρία ρήγματα, τα γεωπολιτικά ρήγματα, τα ενεργοποίησε και τα τρία. Μάλιστα. Το ενεργοποίησε ως εξής. Έβαλε τη λέξη Κουρδιστάν, αυτή ήταν ο κώδικας, και ξεκίνησε όλο το φάσμα των γεγονότων με την Αφρίν τώρα κλπ. Ναι, ναι. Ήρθε μετά ο πρόεδρος της Αμερικής, ο σημερινός ο Τραμπ, και 6 Δεκεμβρίου ενεργοποιεί και αυτός το δεύτερο κώδικα και λέει ότι εμείς θα μεταφέρουμε την πρωτεύουσα και θα δεχτούμε τα Ιεροσόλυμα πλέον, τα Ιερουσαλήμ και όχι το Τελαβίβ. Ποια είναι η γνώμη σας για τον Τραμπ, τώρα αν μας επιτρέψει ο χρόνος βεβαίως και δεν βγαίνουμε. Διεθνής σιωνισμός καθαρά. Τίποτα. Ένας καθαρά διεθνιστής. Όσοι νομίζουν ότι είναι στην Αμερική όλοι είναι διεθνείς σιωνιστές. Όλοι, όποιος νομίζει ότι είναι βλάκας κιόλας, δηλαδή και συγγνώμη που το λέω έτσι, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή πρέπει να είναι όλοι οι έξυπνοι, όλοι οι χαζοί. Δεν το λέω με απαξιωτικό τρόπο. Απλά δεν ασχολούνται με τα θέματα. Άμα καθίσουν και το ψάξουν δηλαδή, φάνε και αυτοί 5 χρόνια για αυτά τα θέματα. Και έχουν και αυτοί από 18 χρόνων που σπουδάζω μέχρι 33 να πάρω το διδακτορικό μου και μετά να διδάσκω 11 χρόνια. Και 11 χρόνια να είμαι βουλευτής και να είμαι συνέχεια μέσα στα πράγματα και να ψάχνω αυτά τα ζητήματα. Δεν έχω ούτε μία αμφιβολία στο ένα δισεκατομμύριο. Ότι είναι καθαρά ένας. Το όνομά του Τραμπ, αν το μεταφράσουμε, σημαίνει σάλπιγγα. Είναι η έκτη σάλπιγγα του πολέμου, μου το είπε ένας αγιορείτης πατέρας. Γιατί είχαμε την πρώτη σάλπιγγα το 86 με το Τσερνόμπιλ, τη δεύτερη με το 86, το 2010 η δεύτερη σάλπιγγα. Στην Αγία Γραφή πηγαίνω τώρα. Αδιαμφισβήτητα αυτά, το λέει και ο πατέρας Λεόντιος, όποιος θέλει να το ψάξει, Ιερά Μονή Διονυσίου Λεόντιος.gr, imdleo.gr για να δει ότι είναι έτσι. Γιατί είναι ο διεθνολόγος του Αγίου Όρους. Και πήγα και το βρήκα για να με ενημερώσει για αυτά. Να καταλάβω την πνευματική διεθνή πολιτική οικονομία. Όχι αυτή που μου είπα στο Σικάγο εμένα, ναι. Που ήταν η μασονική διεθνή οικονομία. Λοιπόν, μας ξεγελάγαν, δηλαδή μας δίναν βιβλία ένα κουτόχορτο. Οπότε λοιπόν εδώ φτάσαμε στο σημείο και είμαστε στο σημείο πια. Αυτός ο άνθρωπος που είναι η σάλπιγγα, διότι οι άλλες ήταν στην Ιρλανδία το ηφαίστειο και μετά ήταν. Η άλλη σάλπιγγα ήταν και προδρομικές σάλπιγγες αυτές από την αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου με το Deep Water Horizon, αυτό που έγινε στο Μεξικό, στον κόλπο του Μεξικού με την πλατφόρμα που
που πήρε φωτιά κλπ. Και που στο Άγιο Όρος είδε τη φωτογραφία αυτή στην πόρτα πριν μπω στην τράπεζα. Μου λέει ο πατήρ Λεόντιος, λέει, κοίτα την φωτογραφία αυτή, να δεις ότι είναι ακριβώς το Deep Water Horizon. Και έμεινα άναυδος. Η φωτογραφία που είχε γίνει πριν 500 χρόνια ήταν η φωτογραφία που εγώ έβλεπα δίπλα-δίπλα με τα γεγονότα του Deep Water Horizon τη Σάλπιγγα την Πέμπτη. Και η έκτη είναι τώρα, ποιος είναι? Ο κύριος Σάλπιγγας. Αυτός κάνει τον πόλεμο. Ο κύριος Τραμπ. Αυτός είναι Σάλπιγγα, η έκτη Σάλπιγγα. Και εσείς μου λέτε τι αγιοσύνη έχει αυτός? Ετοιμαστείτε, θυσία στο Σατανά θα κάνουν 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Τέρμα. Κοντά τα ψέματα, κοντά οι αλήθειες για αυτούς. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να κλείσω ότι το ρήγμα, αφού έκανα την παρένθεση για τον κύριο Τραμπ, το δεύτερο ρήγμα λοιπόν, το δεύτερο ρήγμα το γεωπολιτικό, μπήκε ο κωδικός και ο κωδικός αυτός που έλεγε Ιερουσαλήμ μπήκε και αυτός στη γραμμή. Έμενε λοιπόν να βάλουν και το τρίτο ρήγμα να ενεργοποιήσουν. Το τρίτο ρήγμα πώς θα το ενεργοποιούσαν? Βάλαν τη λέξη Κουρδιστάν, βάλαν τη λέξη Ιερουσαλήμ και βρήκαν και τη λέξη Μακεδονία. Αυτό το κάνανε οι ίδιοι σιωνιστές. Θέλανε να γίνει η συγκέντρωση και όλα αυτά. Με χαρά το είδαν και να έρθουμε πάντα σε σύγκρουση. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Μάλιστα. Να σκοτώνουν τη δένη με τους δε και τα νάπαλια. Οπότε λοιπόν, με πολύ χαρά είδαν ότι παίζοντας τη λέξη Μακεδονία ή τον τρίτο κωδικό, άνοιξε όλο και το πλαίσιο εδώ. Αφού δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι με στην Τουρκία, πήραν τη συμβασιλεύουσα, αφού δεν μπορούσαν να πάρουν τη βασιλεύουσα. Οπότε τώρα είναι όλα μια χαρά. Όλοι περπατάμε, όπως λέω συχνά, με έναν αναπτήρα σπίρτα στην τσέπη και όλα αυτά τα πεδία ήδη είναι σε πορτοκαλί ή κόκκινο. Όλα. Οπότε τώρα είμαστε έτοιμοι για να μπούμε στον πόλεμο που θα είναι ο ελληνοτουρκικός πόλεμος. Δεν είναι μακριά αυτό. Έτσι, δεν χρειάζεται, το να, βλέπουμε, είναι... τα δεν χρειάζεται σήμερα να έχεις 3 μάστερ, 2 διδακτορικά ακριβώς, που έχω για να πω ότι είναι καταλάβεις. Αυτό. Γκαρίζει το πράγμα και για τον κάθε άνω που. Έτσι. Μετά θα ακολουθήσει ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος που λένε οι γραφές. Μετά θα έχουμε τις τρεις φάσεις του πολέμου, τις μεγάλες. Εφράτη, Ιερουσαλήμ, αυτές θα είναι η σειρά τους. Δηλαδή. Και η τελευταία στην Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολη θα γίνει η μεγαλύτερη μάχη. Το αίμα θα είναι μία λίμνη αίματος 4 διακτίνας διαμέτρου περίπου 4,5 χιλιόμετρων, που λέει Άγιος Κοσμάς ο Τολός. Θα είναι περίπου τόσο το αίμα, 1,20, θα πλέξει δαμάλι, όπως μάλιστα λέει, τρίχρονο δαμάλι, και μέτρησα το ύψος. Και θα είναι η μέρα Παρασκευή, θα εμφανιστεί ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Γράψτε το αυτό. Αυτό είναι πιο σίγουρο που λέω από όλα όσα έχω πει πριν. Θα εμφανιστεί και θα πει στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι ο αγαπημένος του Θεού. Γιατί σταμάτησε και το Νέος Φόρουμ αυτή τη λέξη, τη φράση, στόμεν καλός. Θα πει σταματήστε τα έθνη και μετά θα μας δείξει το βασιλιά Ιωάννη. Γι' αυτό είμαι επίσης σίγουρος, πιο πολύ από όλα τα προηγούμενα που είπα πριν. Και κάποιους τους στεναχωρώ με αυτό. Αλλά θα χαρούν μετά και θα λένε: αμάν, αυτοί ξέραν τόσα πολλά και εμείς τόσο. Δεν καταλαβαίναμε τι μας γίνεται, να μην πω κάτι άλλο. Γιατί κι εγώ ήμουνα, αν υπήρχαν γίδια αμορφωσιάς, θα ήμουν το πρώτο γίδι αμόρφωτο. Το λέω έτσι για να κρατήσουν οι άνθρωποι το πόσο πιστεύω σε αυτό. Δηλαδή. Και το γίδι είναι ο Σατανάς, καταλάβατε. Γιατί σκέφτεσαι διαφορετικά σατανικά για αυτούς που σκέφτονται έξι. Για να σας το βάλω και σε πνευματικούς όρους. Οπότε λοιπόν θα είναι Παρασκευή, θα είναι 3 η ώρα το μεσημέρι, θα υποδείξει το βασιλιά Ιωάννη, θα μπει στην Αγία Πόλη, θα μπει μέσα, θα σταυρώσει την Αγία Σοφιά, θα ανοίξουν οι πόρτες. Αυτό δεν γίνεται, το γίνεται και σε άλλα χιλιάδες περιστατικά, εκατομμύρια που έχω διαβάσει. Που τότε θα γίνει η θεία λειτουργία και μετά το τέλος του πολέμου ο Άγιος Γέροντας. Το Έσεξ, ο Σαχάρος, ο Σοφρόνιος Σαχάρος. Ναι. Ο γέροντας αυτός είπε ότι η Ελλάδα θα πάρει το 2020, για να μην λέω εγώ, και συγγνώμη για το εγώ, προσδιορισμό, όχι εγωισμό. Το 2020 λέει οι Έλληνες θα πάρουν την Κωνσταντινούπολη πίσω. Του λέει ίδιος. Ας ανοίξουν μέσα στο ίντερνετ. Δεν χρειάζεται, και εγώ το ψάξα. Δεν είμαι σοφός άνθρωπος, εργατικός είμαι. Θέλω λοιπόν να κλείσω ότι η Ελλάδα από εκείνη τη στιγμή θα στέλνουν τον κύριο Βασιλιάδη, τον οποιονδήποτε, να πηγαίνει στο Hong Kong, στο όλο τον κόσμο και θα έρχονται να μας πιάνουν από το μανίκι που λένε οι Άγιοι, Άγιος Παΐσιος, και θα βάζουν εικόνες στα αυτοκίνητα της Παναγίας και του Χριστού. Γιατί θα έχουν πεθάνει τόσοι πολλοί άνθρωποι, θα έχουν πέσει τόσες ατομικές βόμβες, που συγκλονιστεί ο πλανήτης. Και όσοι μείνουν, θα ζήσουν τα χρυσά χρόνια που λένε 30 με 40 χρόνια, αυτό θέλω να το πω τώρα, 30 με 40 χρόνια που θα είναι ο Βασιλιάς Ιωάννης. Και μετά θα υπάρξουν κάμια 5-10 χρόνια, αυτό που λέω τώρα, τα λέω ο Άγιος Ανδρέας Διαχριστών Σαλός, που και αυτός πήγε στον τρίτο ουρανό όπως ο Άγιος Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Αθηνών, μέγας Άγιος, και λέει μετά θα είναι, γράφει την ιστορία, μα το διαβάσουν κάποιοι,
και μετά μπαίνουμε στα χρόνια του Αντίχριστου. Δηλαδή τα παιδιά μας, σήμερα αυτά που θα γεννιούνται σήμερα και λοιπά, θα τον δουν τον Αντίχριστο. Μάλιστα. Αυτά που καταλαβαίνω εγώ. Ναι. Και δεν είναι δικά μου, λέω, καταλαβαίνω σαν άτομο. Και μερικοί λένε ο πλανήτης θα μείνει 3.000 χρόνια, 10.000 χρόνια και εκατομμύρια χρόνια. Άμα διαβάσουν την Θεία Αποκάλυψη, άμα βγάλουν πάνω από 200 χρόνια, 300, ότι θα ζήσει ο πλανήτης, εμένα να έρθουν και να περάσουν κάτι στη μύτη, να μην μπορούν να περάσουν την Ομόνοια πια από ντροπή. Μάλιστα. Λοιπόν, και νομίζω ότι τα είπατε όλα, δεν έμεινε κάτι, έτσι. Ίσως προσπάθησα με αγάπη προς τον κόσμο και άλλη ευκαιρία και προς δόξαν Θεού. Στο μέλλον, ό,τι είπα ήταν προς δόξαν του Κυρίου. Ακριβώς. Ο Κύριος θα μας κάνει ένα μεγάλο δώρο τώρα. Θα μας αναβιώσει την Ορθοδοξία. Σας το είπα και πριν. Σε όλο τον κόσμο θα είναι όλοι Ορθόδοξοι, ή λίγοι θα είναι αυτοί που είναι η μαγιά για να φέρουν τον Αντίχριστο που θα τον φέρουν. Αυτό λέει, και αυτό νομίζω είναι το μήνυμα που είπατε, το καλύτερο κλείσιμο της εκπομπής. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για όλα όσα εγώ ευχαριστώ. Είπατε. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή με τον κύριο Ηλία Καλλιώρα και με θέμα βεβαίως το πώς οι Φράγκοι μας έπεισαν ότι το Βυζάντιο δεν είναι ελληνικό. Να είστε όλοι καλά, χαίρετε.